Καμπανάκια των κλάδων των φαρμακοποιών και τις μεγάλες ελλείψεις φαρμάκων, όπως επαυσίπονα, αντιπυρετικά, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, αντιδιαβητικά, αντικαρκινικά και όχι μόνο, με την κατάσταση να έχει φτάσει, όπως λένε, στο απροχώρητο. Ελλείψεις έχουμε σε όλες τις κατηγορίες σκευασμάτων αυτή τη στιγμή. Αυτά που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν περισσότερο είναι οι κατηγορίες αυτές, οι οποίες αφορούν πολύ σοβαρές ασθένειες και οι οποίες πολλές φορές δεν έχουμε εναλλακτική για να αντικαταστήσουμε σε συνεννόηση πάντοτε με τον γιατρό τη θεραπεία. Το θέμα είναι ότι η πολιτεία δεν βλέπω να έχει τη βούληση να αλλάξει το θέμα. Δύο λύσεις έχουν οι άνθρωποι. Ή να έρθουν και να ξανάρθουν και να ξανάρθουν και να ξανάρθουν από το φαρμακείο. Και η άλλη λύση είναι να πάρουν τη συνταγή και να πάνε από φαρμακείο σε φαρμακείο. Μήπως κάποιος συνάδελφος έχει κάποιο απόθεμα, δεν έχει στο συγκεκριμένο φάρμακο, δεν του είχε ζητηθεί μέχρι τώρα. Για να βρει το φαρμακείο. Δηλαδή, σε κυνήγι του φαρμάκου, όχι του θησαυρού του φαρμάκου. Ναι, πλέον ναι, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Για τις ελλείψεις σε περισσότερα από 400 φάρμακα, η μάχη των φαρμακοποιών είναι καθημερινή για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα φάρμακα για την υγεία των ασθενών, με τον κλάδο να καλεί την κυβέρνηση να λάβει μέτρα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και μια ιδιομορφία στην ελληνική αγορά, η οποία λόγω της αδράνειας της πολιτείας να εφαρμόσει σωστά την νομοθεσία η οποία υπάρχει, αυτή τη στιγμή δημιουργούνται φαινόμενα εξαγωγών φαρμάκων και ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Ο μόνος τρόπος να αποδώσει είναι να εχνηλατεί το φάρμακο. Το κάθε φάρμακο έχει ένα barcode, εδώ ένα γραφικό κώδικα. Αυτός είναι μοναδικός για το κάθε φάρμακο. Να φαίνεται αυτό το φάρμακο από τη στιγμή που θα φύγει από το φάρμακο, από τη στιγμή που θα φύγει από το φαρμακείο, ποιος το παίρνει. Και μιλάμε για φάρμακα που είναι σε έλλειψη. Την ίδια ώρα καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις σε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, με τους ασφαλισμένους να βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Την ανάγκη το φάρμακο να έχει σταθερή λιανική τιμή, τονίζει ο κλάδος. Υπήρχε φάρμακο που έκανε 80 λεπτά και έχει πάει 3,80 τώρα. 3,80. Υπάρχει φάρμακο που έκανε 3 ευρώ και έχει πάει 12 ευρώ τώρα. Έτσι. Και δυστυχώς θα το δούμε και πάρα πολύ γρήγορα μπροστά μας, γιατί οι εταιρείες έχουν ζητήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φαρμάκων, τα οποία συνταγογραφούνται σήμερα, να αποχαρακτηριστούν σαν συνταγογραφούν, να μην συνταγογραφούν και να τα αγοράζει ο κόσμος. Είναι σιρόπια, είναι αλυφές και κρέμες, είναι κολύρια, είναι παυσίπονα, είναι αντιφλεγμονώδη, είναι για τις αλλεργίες. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, οι συνταγογραφήσεις αυξήθηκαν σημαντικά την περίοδο της πανδημίας για ψυχιατρικές ασθένειες και σε επίπεδο Κρήτης. Μεγάλος αριθμός συνταγών, να το πω έτσι, στα φαρμακεία για τέτοιου είδους παθήσεις ξεκίνησε μέσα στην καραντίνα λόγω της επιδημίας. Ήταν νομίζω πολύ φανερό και εύκολο να το κατανοήσει κανείς ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες υπήρχαν στη διάρκεια της καραντίνας δημιούργησαν τέτοιου είδους προβλήματα στους συμπολίτες μας σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αύξηση των νοσηλιών σε ψυχιατρικές κλινικές. Μάλιστα, αρκετοί πολίτες λόγω του άγχους αγοράζουν φάρμακα για να κοιμηθούν, όπως σημειώνει ο κύριος Σικανδυλάκης. Αυτό που βλέπουμε εμείς όμως ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται στο φαρμακείο και ζητάνε προϊόντα τα οποία μάλιστα διαφημίζονται κιόλας για να κοιμηθούν το βράδυ. Έτσι, λόγω άγχους.